είμαστε κούκλες. Οι κτηνοτρόφοι είναι σε μια προβληματική κατάσταση. Από τη μια χάνουν τα ζώα τους από την εμπλοκή και το παρελθόν πυρετό και από την άλλη έρχεται το κλαϊκό χτύπημα, το οποίο έχει να κάνει με την εξισωτική αποζημίωση που ήταν αυτή που θα προσπαθούσε λίγο να δώσει μια ανάσα στους κτηνοτρόφους και λόγω της ιστορίας των βοσκοτόπων. Οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Θα έπρεπε να είχε διεκδικήσει η δική μας κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρώπης διαφορετική διαχείριση, διότι εδώ πρέπει να πάμε στις προσκύσιμες γεές και όχι στα βοσκοτόπια. Έχουμε άλλο ανάγκη, στην περιοχή ορεινούς όρους. Για να, και με, ένα, με μια σωστή διαχείριση θα μπορούσε να υπάρξει αληφορία και στα δάση και μια σωστή αγροτική κτηνοτροφική οικονομία. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Εμείς επιμένουμε και με τον πρόεδρό μας που θα έρθει στη ΔΕΘ στην μεθεπόμενη εβδομάδα σε ένα άλλο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης το οποίο θα βοηθήσει την εθνική οικονομία, τους παραγωγούς, θα αλλάξουν τα δεδομένα και αύριο ευελπιστούμε ανατρέποντας αυτές τις πολιτικές να έχουμε μια... να μην είναι μονόδρομος αυτός των μνημονίων, αλλά να υπάρχει διέξοδος μέσα από την πραγματική ανάπτυξη, η οποία είναι πρωτίστως στον αγροτικό τομέα.